Το συμπέρασμά μου είναι ότι έχουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές και καλύτερη ομάδα συνολικά. Απλά ο αντίπαλος βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από εμάς σήμερα. Όπως σας είπα και πριν το παιχνίδι, το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ λίγο καιρό να προετοιμαστούμε. Χρειαζόμαστε μια ομάδα, χρειάζεται κανονικά 5 με 6 εβδομάδες για να έρθει στο ευθυνητό επίπεδο. Εμείς χρειάστηκε να παίξουμε παιχνίδι στις 3 εβδομάδες. Οπότε αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Το γκολ αυτό αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με την πρόκριση στο ό,τι αφορά το δεύτερο παιχνίδι και με δεδομένο ότι υπάρχει μια εβδομάδα προετοιμασία. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι θα έχουμε άλλη μία εβδομάδα να δουλέψουμε και άλλα και 90 λεπτά πλέον στα πόδια μας, γιατί αυτό ήταν, όπως είπε και πριν, το βασικότερο πρόβλημα. Θα είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι από πλευράς τακτικής, αν και σήμερα ήμασταν καλά στο τακτικό κομμάτι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Το πρόβλημά μας ήταν η φυσική κατάσταση. Η Λοκομοτίβα είναι καλή ομάδα, αλλά αν δεν είσαι σε καλή κατάσταση, με όποιον και να παίξεις αντίπαλο, δεν μπορείς να αγωνιστείς. Από ό,τι φάνηκε για εμάς το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν το γκολ, η αστοχία ή η ανεκανότητα στην επίθεση. Αυτό πώς διορθώνεται, γιατί εκεί η ποιότητα συνήθως κάνει τη διαφορά στον γκολ. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Σήμερα δημιουργήσαμε 5-6 κλασικές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να τις κάνουμε γκολ. Ήμασταν και λίγο άτυχοι, μας έλειπε και κάτι. Αυτό είναι το ρόστερ, αυτό έχουμε. Ήταν και θέμα επιλογής. Είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι με ποδοσφαιριστές και δεν είναι φυσιολογικό να αγωνίζεσαι με ποδοσφαιριστές που έχουν στα πόδια τους μόνο 10 μέρες προπονήσεων, όπως είχε ο Τζιόλης ή ο Μακ ή ο Ράτς. Αλλά ήταν δική μου επιλογή. Έχουμε και νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ο Μιστακίδης, ο Πέλκας. Θα μπορούσα να ξεκινήσω με το Μιστακίδη ή με το Χαρίση από την αρχή που έχουν πάρει όλη την προετοιμασία, αλλά ήταν επιλογή μου να βάλω και ποδοσφαιριστές που έχουν παραπάνω ποιότητα και εμπειρία για αυτό το παιχνίδι. Ο ίδιος με μια απόφαση το έβαλε πάνω απ' όλα την ομάδα και το σεβαστήκαμε όλοι και είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Είναι η πόρτα ανοιχτή για τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές εν ώψη της ρεβάνς και με ποιες προϋποθέσεις? Είναι τελείως διαφορετικό θέμα, δεν έχω κάποιο σχόλιο σε αυτό. Το σημερινό αποτέλεσμα και οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν αλλάζει τη φιλοσοφία μου και τη σχέση που έχω για την ομάδα και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Την εμφάνιση και όχι το αποτέλεσμα, έχει μετανιώσει για κάποιες αποφάσεις που πήρε? Πάντα μετά από ένα παιχνίδι θεωρείς ότι θα μπορούσες να κάνεις κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι. Αυτό που μετράει για μένα είναι ότι σε 7 ημέρες θα είμαστε καλύτεροι σε φυσική κατάσταση και θα μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα. Περιμένει τη Λοκομοτίβα καλύτερη στην Τούμπα, γιατί είναι μεν κέρδισε η Λοκομοτίβα 2-1 που έχουμε το γκολ πρέπει και μπορεί να πάρει την πρόκληση. Ένα γκολ, αλλά η Λοκομοτίβα έχει και δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι σήμερα η Λοκομοτίβα έχει πιάσει το maximum της απόδοσής της. Εμείς δεν πλησιάσαμε καν στα δεδομένα που θέλουμε στην ποιότητα που έχουμε, οπότε δεν θεωρώ ότι θα δω κάτι διαφορετικό. For the qualification, if you think your opinion, if it's open or not, one comment. Yeah, for the next round, it's open the game, yeah. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Αλυσάκη. Το προβληματίζουν τα κενά στην άμυνα. Η Δίδα με Λοκομοτίβα το πρώτο ένα-δύο χάσει δύο γκολ. Δεν μου αρέσει να μιλάω μεμονωμένα για ποδοσφαιριστές και για την εμφάνιση κάποιου παίκτη. Είναι λογικό με τον Κάτσε και τον Τζιόλι να μην βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο από πλευρά φυσική κατάσταση. Γιατί είναι μόλις 10 μέρες με την ομάδα να μην μπορούν σε ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, τότε σε μια σοβαρή ομάδα να βοηθούν και δημιουργικά και ανασταλτικά. Οπότε εκεί μπορεί να είχαμε ένα θέμα. Θα μπορούσα να ξεκινήσω το Χαρίση και το Μαντούρο που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από πλευρά φυσική κατάσταση. Ωστόσο, επέλεξα να ξεκινήσω τον Κάτσε και τον Τζιόλι γιατί χρειαζόμασταν την ποιότητά του στο χώρο του κέντρου. Είδα κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα την ομάδα μου να είναι λίγο πιο φρέσκια. Βέβαια, ίσως έπαιξε και ρόλο, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, το γεγονός ότι ήμασταν 10 μέρες στην Ολλανδία με 15-20 βαθμούς θερμοκρασία και σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα που είχε πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, το είδαμε και στο παιχνίδι με τη Νίτρο ότι οι ποδοσφαιριστές τότε ήταν σε καλύτερη κατάσταση στα τρεξίματά τους. Δεν είναι δικαιολογία. Συνεχίζουμε και έχουμε το επόμενο παιχνίδι.